Επιστρέψαμε, διαφορετική παραούλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον Αλέξη Πόθο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Αλέξη. Καλώς σας βρήκα. Είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για τα πολιτικά τεκτενόμενα. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να είσαι ενημερωμένος. Είμαι ενημερωμένος απόλυτα, πιστεύω. Ναι. Όπως και εσύ, βέβαια. Βέβαια, εγώ πιστεύω. Και με τις ζητησούλες που κάνουμε το πρωί στο γραφείο, νομίζω ναι, ότι. Ναι, κάθε πρωί έχει αναλάβει να με ενημερώνει. Και πιο παλιά, ειδικότερα που έχουμε περισσότερο χρόνο, μαθήματα κανονικά μου έκανε. Χαίρομαι λοιπόν που είσαι μαζί μας και θα μας δώσεις τα φώτα σου. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και δύο πολιτικούς. Βεβαίως, δύο εξαίρετους κύριους που είχαμε και μια συζήτηση πριν. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γαβριλάκης Μανώλης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κύριου Λαμπρινού Δύναμη Πολιτών. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Μακουδημητράκης Μενέλαος, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιώργου Σισαμάκη, Ηράκλειο για όλους. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να μου πείτε μερικά πράγματα για εσάς. Θα ξεκινήσουμε από εσάς και συνέχεια πάμε και στον κύριο Μακουδημητράκη. Παρακαλώ. Γιατί έχετε ασχοληθεί, ποιο είναι το όραμά σας για την πόλη. Και πώς προέκυψε η απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα κοινά. Καταρχήν, έχω ασχοληθεί με τα κοινά και στο παρελθόν. Mm. Πριν από πολλά χρόνια, το 1982, ήμουν υποψήφιος με τον κύριο Ανδρέα Καλοκαιρινό. Έκτοτε απήχα για αρκετά χρόνια από την πολιτική ζωή του τόπου. Όμως, επειδή ο κύριος Λαμπρινός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και όραμα και αγάπη για την πόλη του, με έπεισε να αποφασίσω να στρατευτώ κοντά του για να προσφέρω τις δικές μου εμπειρίες από την πηγάζουσα αγάπη που έχω για το μέρος που γεννήθηκα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ αντρώθηκα, εδώ είναι όλες μου εμπειρίες. Οπότε επιλέξατε εσείς τον κύριο Λαμπρινό ή εκείνο σας επέλεξε? Και οι δύο. Ήταν αμοιβαίο. Ήταν αμφίδρομη η σχέση και τον κύριο Λαμπρινό τον γνωρίζω από παιδί, τον θαυμάζω για πολλά πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος έντιμος, ειλικρινής, μαχητής, αποτελεσματικός και έχει ένα τεράστιο όραμα και αγάπη για την πόλη και πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να αναλάβει ξανά τα ενία του Δήμου για να μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτά τα οποία δεν πρόλαβε να υλοποιήσει για πολλούς και σοβαρούς λόγους. Θα επανέλθουμε στους λόγους. Εσείς, κύριε Μακουδημητράκη, πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τα κοινά? Είναι τώρα η πρώτη φορά ή το είχατε και στο παρελθόν? Ναι, σαν... Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον μου για τα κοινά ήταν, ανέκαθεν. Αλλά η πρόταση ήρθε τώρα και θα έλεγα ότι εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία να εμπλακώ στα κοινά. Όχι υπό τη μορφή ενός επαγγελματία πολιτικού, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε θέλω να γίνω. Απλά τα προβλήματα της πόλης μου ήταν αυτά τα οποία με ώθησαν στο να δηλώσω παρόν στον εκλογικό αυτά αγώνα. Μου έγινε λοιπόν η πρόταση από τον Γιώργο τον Σισαμάχη, από το επιτελείο του Γιώργου του Σισαμάχη. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν αν στηρίζεται από κάποιο κόμμα. Μου είπανε όχι. Αυτό θα έλεγα μου άνοιξε την πόρτα στη σκέψη μου στο να συμμετέχω στα κοινά μαζί του. Στη συνέχεια διάβασα το πρόγραμμά του, τις ιδέες του, είδα ένα μεγάλο μέρος του επιτελείου του και αποφάσισα να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την ομάδα που διεκδικεί το Δήμο Ηρακλείου με αξιώσεις πλέον. Στην αρχή της πρότασής σας αναφέρετε τα προβλήματα, τα επικείμενα προβλήματα. Εσείς, από τη δική σας πλευρά, σαν πολίτης του Ηρακλείου, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ηρακλειώτης? Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ λόγω του ότι έχω μια αναπηρία όρασης, δεν οδηγώ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα κινούμε στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου με τα πόδια. Η πόλη, λοιπόν, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα ως προς την προσπελασιμότητά της από τους πεζούς. Και ιδιαίτερα δε από τους ανθρώπους με αναπηρία. Θεωρώ ότι το πρόβλημα λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης του Ηρακλείου είναι η προσπελάσιμότητά τους από τους πολίτες γενικότερα. Επίσης η καθαριότητα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν κάδοι. Ξέρετε κάτι, όπου υπάρχουν κάδοι στην πραγματικότητα είναι μικρές χωματερές. Στις μεσαμπελές που μένω πραγματικά υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι μικρές χωματερές. Και πρέπει να το δούμε αυτό πολύ σοβαρά. Παιδικές χάρες δεν υπάρχουν. Εγώ μεγάλωσα τρία παιδιά στην περιοχή των Μεσαμπελιών και η κοντινότερη παιδική χάρη ήταν 15 λεπτά με τα πόδια. Όλα αυτά είναι σοβαρά θέματα τα οποία με ώθησαν στο να ασχοληθώ με τα κοινά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γαβριλάκη, είστε ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τον τομέα του τουρισμού. Λοιπόν, ως άνθρωπος του τουρισμού, τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος ώστε να επιτύχει την καλύτερη προσέλκυση τουριστών, όχι μόνο της περιοχής της Κνωσού, που είναι το σημαντικότερο σημείο των τουριστών,
προσέλκυση τουρισμού, αλλά και γενικά στις υπόλοιπες περιοχές του Ηρακλείου. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ένας Δήμος γι' αυτό? Θα μου επιτρέψετε πριν σας απαντήσω στο ερώτημά σας, επειδή ο κύριος Μάρκο Δημητράκης, συμπαθέστατος συνάδελφος, μου έδωσε μία πάσα. Ευχαρίστω. Η πάσα αυτή είναι αυτό το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η Δημοτική Αρχή. Ποιο είναι? Μιλήσατε για την προσπελασιμότητα της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Λαμπρινός και όλη η ομάδα του έχουν δώσει τεράστιο αγώνα για να κάνουν το Ηράκλειο πραγματικά προσπελάσιμο, όχι μόνο στους ΑΜΕΑ, στους ίδιους τους Ηρακλειώτες και στους ξένους που επισκέπτονται την πόλη μας. Κατόπιν τούτου έχουμε κάνει ένα τεράστιο έργο στη δικαιοσύνη, στην είδης, τώρα θα γίνει ο Σταυρός, έργα τα οποία θα δώσουν μεγάλη πνοή και μεγάλη αξία ακόμα και στα καταστήματα τα οποία είναι μέσα, αλλά αφήσουμε την αξία. Ας δούμε την προσπελασιμότητα. Ο Δήμος είναι κάθετος, ο κύριος Λαμπρινός. Δεν πρόκειται να περάσουν ξανά αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δεδομένου ότι ούτε ποδήλατο δεν μπορούσε να περάσει, ούτε ο πεζός μπορούσε να περάσει χωρίς να είναι με το παιδί του και να κοιτάζει δεξιά-αριστερά με τον πατήσει κάποιος. Το Ηράκλειο θα πρέπει να κλείσει γύρω-γύρω περιμετρικά από αυτή των αυτοκινήτων. Τέλος. Δεν θεωρείτε όμως ότι μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα κυκλοφοριακό, κάποια σύγχυση έτσι, γιατί το βλέπουμε και καθημερινά. Καθόλου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι το αντίθετο. Το κυκλοφοριακό έχει ήδη πάρει μία κατεύθυνση και με τα προβλήματα βέβαια που έχουμε στην πόλη μας, που είναι στενή η δρόμη. Mm-hmm. Το κέντρο πρέπει να μείνει, όταν λέμε κέντρο, εννοούμε, φανταστείτε από τη Χανιόπορτα, mm-hmm. να πάει μέχρι το πλαίσιο, να γυρίσει κάτω. Ό,τι περικλίνουν τα ενεδικά τείχη. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό είναι το κέντρο. Γι' αυτό είπα πλαίσιο, να πάει κάτω. Και... Λοιπόν, όταν λοιπόν το κέντρο κλείσει στα αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε ότι και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βρει και έχει ήδη βρει μέρη στα οποία θα παρκάρουν οι Ηρακλειώτες. Που θα δικαιούνται. Έχουμε ήδη δημιουργήσει δύο και τώρα τρίτη γραμμή δωρεάν μεταφορών των Ηρακλειωτών από όλα τα σημεία εκτός πόλεως προς το κέντρο της πόλης, που αυτό τι είναι? Είναι μια προσφορά προς τον πολίτη του Ηρακλείου. Διότι φανταστείτε ότι έχουν περισσότερο από 550.000 Ηρακλειώτες, έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μαζικά μέσα της κυκλοφορίας, μεταφοράς, για να φτάνουν στο κέντρο του Ηρακλείου. Δωρεάν. Έχουμε δωρεάν πάρκινγκ. Άρα λοιπόν ο Δήμος έχει επικεντρώσει την προσπάθεια στην κατεύθυνση που λέτε εσείς. Δεν θα μπαίνουν αυτοκίνητα στο Ηράκλειο. Και θα είναι φιλικό προς τον Ηρακλειώτη, προς τον οποιοδήποτε επισκέπτη, για τους τουρίστες μας και για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε απαντάτε στο πρόβλημα που έθεσε ο κ. Μαρκο Δημητράκης. Ναι, είδατε μια πάσα που μου έδωσε ο κ. Σχετικά με την προσβασιμότητα. Αν θέλετε να πω δύο λόγια πάνω σε αυτό. Ναι, εννοείται. Ευχαρίστως. Ωραία. Λαμβάνω και εγώ την πάσα λοιπόν από το γύρο. Θυμίστε μου ξανά το όνομά σας. Γαβριλάκη, από το συνυποψήφιό μου λοιπόν. Να του πω ότι για μας και για μένα προσωπικά το Ηράκλειο δεν περιορίζεται μόνο εντός των τειχών. Δεν είναι η παλιά πόλη μόνο. Είναι όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης του Ηρακλείου που κρατάει από την Γνωσό, που πιάνει την Αλικανοσό, που πάει μέχρι το Γιώφυρο. Όλες αυτές οι περιοχές, Πατέλες, Δειλινά, όλες αυτές οι περιοχές είναι όλα Δήμος Ηρακλείου. Η πόλη του Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι και τα χωριά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι από την περιοχή που είμαι εγώ στη Μέση Αμπελέας για να κατέβω στο κέντρο, εκεί που λέει ο κύριος Γαβριλάκης, είναι περίπου 55 λεπτά δρόμος με τα πόδια. Θέλω να πω ότι για αυτά τα 50 λεπτά που χρειάζομαι για να κατέβω εγώ στο κέντρο, περνάω από περιοχές οι οποίες δεν έχουν προσεχθεί καθόλου, έχουν σχεδόν εγκαταληφθεί και μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλούς δρόμους, όπως η Μαθή, η Θανάσης Κούλα, η Κρασαγάκη, η Ανθέων, ή ένα σωρό άλλο δρόμους, οι οποίοι δεν έχουν πεζοδρόμοι, είναι εγκαταλειμμένοι στην τύχη τους, δεν έχουν γίνει διανοίξεις. Αυτά δεν τα λέω υπομορφή καταγγελίας, τα λέω ως ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τον επόμενο δήμαρχο. Ασφαλώς και συμφωνούμε για τα έργα που γίνονται στο κέντρο του Ηρακλείου. Βεβαίως και πρέπει να γίνουν, έπρεπε να είχαν γίνει και πολλά χρόνια, πρέπει το Ηράκλειο να γίνει αυτό ακριβώς, να φύγουν τα αυτοκίνητα μέσα από την πόλη, οι μόνιμοι είναι κάτι και να έχουν πάρκινγκ δικό τους,
έτσι, να μην έχουν προβλήματα σε αυτά τα θέματα και να γίνει μια πόλη αξιοβίωτη, όπως λέει ο Γιώργος Σαμάκης. Σίγουρα υπάρχουν και περιθώρια ανέλυξης και εξέλιξης και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για τις συνεργασίες. Με βάση αυτό, η απλή αναλογική είναι ένα καινούργιο εκλογικό σύστημα, το οποίο στις φετινές εκλογές πολύ πιθανόν είναι να μην κερδίσει κάποιο συνδυασμό στο 51%. Και να πρέπει να... πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργασίες. Αυτό θεωρείται ότι είναι θετικό ή αρνητικό? Ουσιαστικά για να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών συνδυασμών, γιατί αυτό παλιότερα δεν υπήρχε. Ουσιαστικά ακολουθούν και την περιπατημένη των βουλευτικών εκλογών πλέον. Μας τα εξηγεί ο Αλέξης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα σίγουρα το θέμα των συνεργασιών, με την έννοια του ότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Αν ένας δήμαρχος έχει μια ισχυρή πλειοψηφία με δικούς του δημοτικούς συμβούλους, έστω ένα περισσότερο, υπάρχει πιθανότητα ένα θέμα να λυθεί. Εάν όμως είναι κατακαιρματισμένο το Δημοτικό Συμβούλιο σε 10 συνδυασμούς, οι οποίοι θα έχουν αντίστοιχους δημοτικούς συμβούλους, αντιλαμβάνεστε ότι με την νοοτροπία την ελληνική, το τονίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να διοικηθεί ένας Δήμος εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε από τους Ηρακλειώτες να μας βοηθήσουν, να ψηφίσουν το συνδυασμό μας, να εκλέξουμε όσο περισσότερο δυνατόν δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας, για να μπορέσουμε να διοικήσουμε το Δήμο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει. Υπάρχουν περιπτώσεις που εγώ δεν ήμουν βέβαια σε δημοτικό συμβούλιο στο παρελθόν, που γνωρίζω όμως, που δεν ψηφίστηκαν σοβαρότατα θέματα. Όπως παράδειγμα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, το θέμα των δέντρων της δικαιοσύνης. Μας έψεξαν από την πλευρά του κύριου Κουράκη κυρίως οι δημοσιογράφοι, αν θέλετε, οι πολίτες, ότι κόψαμε 5 κουτσουπιές, οι οποίες ήταν ολοσάπητες. Ήταν σαθροποιημένο τελείως το έδαφος, γεμάτο μύκητες, έπρεπε να κοπούν. Δεν αναφέρθηκε όμως κανείς στο γεγονός ότι η παράταξη δική μας, ο κύριος Λαμπρινός ιδιαίτερα, έδωσε τεράστια σημασία στο να σωθούν οι 50 λεύκες και τα δέντρα τα οποία είναι στην αριστερή πλευρά προς την Νομαρχία, την παλιά κοινή περιφέρεια, και θα μπουν και άλλα 30 προς τη δεξιά. Δηλαδή σώσαμε 50, θα μπουν συν 30, 80 δέντρα στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου και μας ψέγουν, διότι κόψαμε 5 κουτσουπιές από το πάρκο Γεωργιάδη, στο οποίο ξέρετε πολύ καλά τι έγινε και ποιοι ακριβώς δημιούργησαν τα προβλήματα, ενώ στην ουσία εμείς είμαστε υπέρ του πράσινου και υπέρ της καθαριότητας, που είπε και ο αγαπητός συνάδελφος. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δεν είναι εύκολο μέσα σε μια τετραετία να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, και λάβετε υπόψη στο σοβαρότερο, ότι εμείς αναλάβαμε σε μια περίοδο που υπήρξε μια τεράστια κρίση και συνεχίζεται η οικονομική στη χώρα μας. Η προηγούμενη αρχή ήταν 14 χρόνια, 12 χρόνια στην εξουσία. Τι έκανε για τα πεζοδρόμια τα οποία αναφέρατε εσείς, τι έκανε για το περιβάλλον που λέγατε εσείς, τι έκανε για τον πολιτισμό που πήρε το πολιτιστικό κέντρο το 2006 και μέχρι το 2014 δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως για να μπορέσει να γευστεί ο Ηρακλειώτης τον πολιτισμό και τις χαρές που δίνει αυτό το πολιτιστικό κέντρο. Εμείς το περατώσαμε. Δεν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο του κυρίου Κουράκη, οπότε δεν θα μπορούσε κανείς να απαντήσει. Εγώ κάνω σύγκριση, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, είναι εγκαταλελειμμένα. Πρέπει να αναφερθείτε όμως στη χρονική περίοδο που εγκαταλείφθησαν αυτά τα σημεία. Θα σας πω αμέσως. Να πω ακριβώς να απαντήσω λίγο απειλάκι. Όχι, και για την απλή αναλογική. Λοιπόν, όσον αφορά την απλή αναλογική, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι σωστή με την έννοια ότι θα δώσει τη δυνατότητα στους δημοτικούς συμβούλους να γίνουν πιο υπεύθυνοι και όχι να ακολουθούν μία τάση, έναν άνθρωπο, έναν δήμαρχο. Θα στερεί, θα λέγαμε, τον εκάστοτε Δήμο από την ενός ανδρός αρχή. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Θεωρώ ότι στις περιπτώσεις που τις περισσότερες είναι καλό. Γιατί πράγματα θα απαιτούν συνένεση να ψηφιστούν. Δηλαδή, θα μπορεί σίγουρα ο κάθε δήμαρχος τώρα, στο μελλοντικό, στο Δήμο Ηρακλείου, σίγουρα θα έχει
τη Δημαρχία, αλλά δεν θα έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι θα γίνει σίγουρα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις συνεργασίες να παίξουν το ρόλο τους, στη συμμετοχή στα κοινά, στην πόλη του Ηρακλείου. Θεωρώ ότι δεν θα είναι αυτό πρόβλημα για την διοίκηση του Δήμου Ηρακλείου, θεωρώ ότι θα είναι μόνο καλό. Εφόσον κύριο μέλημα όλων είναι το καλό του πολίτη. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αγωνιστεί, αγωνιζόμαστε, γι' αυτό το λόγο ανακατευθήκαμε με τα κοινά, γι' αυτό το λόγο έχουμε εμπλακεί και δίνουμε τον προσωπικό μας χρόνο για το καλό της πόλης που ζούμε, για τη βελτίωση όλων. Δεν πρέπει εκεί να μεσολαβήσουν προβλήματα και κομματικές αντιπαραθέσεις ή άλλες. Αυτά θα είναι σφάλμα συμβεί. Οπότε με καλή πίστη και καλή συνεργασία πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε για το καλό της πόλης. Φυσικά, έτσι να εμπιστευτούμε τον καλύτερο δήμαρχο κάθε εμάς. Με βάση αυτά που ακούμε από τους δημοτικούς συμβούλους και από τον ίδιο. Πρέπει να διαβάσουμε τα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικά τα προγράμματα και το τι μας λένε οι άνθρωποι. Και μιας και το αναφέρατε το πρόγραμμα, λοιπόν, το δικό σας πρόγραμμα ποιο είναι? Το δικό μας πρόγραμμα λέει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, θα σας πω, για να μην το ξεχάσω, σχετικά με τα πεζοδρόμια. Κάτι λέγαμε τα πεζοδρόμια. Λοιπόν, όσο αφορά τη λεωφόρο Κνωσού, για παράδειγμα, θα πω στο ό,τι αφορά που είστε από τον κύριο Λαμπρινό, τι δεν έκανε ο κύριος Λαμπρινός. Για παράδειγμα, δεν έκανε καμία συντήρηση στο έργο που βρήκε έτοιμο από την προηγούμενη αρχή, του κύριου Κουράκη. Δεν έκανε καμία συντήρηση στα πεζοδρόμια. Μα καμία. Τα τελευταία 4 χρόνια περάσανε και έχουν γελοξία. Η φύση έχει καταπιεί τα πεζοδρόμια σε ένα μεγάλο μέρος τους. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Αν το είχε κάνει, δεν θα το έλεγα. Θα ήταν πολύ καλό να το είχε κάνει. Δυστυχώς δεν το έκανε η Δημοτική Αρχή, η παρούσα. Και αυτό θα έλεγα ότι το καταλογίζω. Επίσης, τα πεζοδρόμια τα οποία έχουν τοποθετηθεί εκεί πέρα έχουν 1.000 προβλήματα. Είτε σχάρες δέντρων υπερυψωμένες, είτε στάσεις στη μέση ακριβώς του πεζοδρομίου και για να περάσεις πρέπει να πας από το δρόμο κανονικά για να περάσεις, όχι πάνω από το πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων, δεν έγινε καμία συντήρηση των υπαρχόντων έργων. Αυτό θέλω να πω. Εκεί λέω, αυτό αναφέρω εγώ. Όσον αφορά το άλλο θέμα που μου θέσατε, ποιο ήταν? Για τα προγράμματα. Το πρόγραμμα του σχεδιασμού σας. Ναι. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα δεν έχει, θα λέγαμε, 1, 2, 3, 4. Έχει πάρα πολλά. Περιλαμβάνει τα πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμάκης, ο Γιώργος Σαμάκης, έχει όρεξη και όλοι μας εμείς που ανακατευόμαστε με την παράδειξη του Ηράκλειου για όλους, πραγματικά έχουμε αυτό που λέμε όραμα, αλλά όχι ως μια κουβέντα που τη λένε όλοι. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Όπως για παράδειγμα αυτό που έχει πει το γραφείο, ένας μικρός ΟΕΔ που είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά η ενεργία έχει να κάνει με την πολιτική στην σκηνή, την κεντρική και όχι με τον εκάστοτε Δήμο. Αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος. Έτσι. Και το ζητάμε. Και το ζητάμε, ακριβώς. Από εκεί πέρα, διάφορες προτάσεις έχει να κάνει και με τους δημοτικούς συμβούλους. Για παράδειγμα, εγώ έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Έτσι, μπορώ να σας τις πω. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να υπάρχουν δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια. Αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου, όχι στο κέντρο, στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί η αγροτική οδοποιία στα χωριά της πόλης του Ηρακλείου και στην περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου να είναι σε άθλια κατάσταση, γυρολεξία. Δεν μπορεί να πάνε οι άνθρωποι στις περιουσίες τους. Είναι μέρη που βγάζουν χρήματα οι άνθρωποι από εκεί και δεν μπορούν να πάνε. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν παιδικές χαρές, μικροέργα σε κάθε γειτονιά. Το λέω και το φωνάζω. Μικροέργα. Είναι πολύ σημαντικά να βελτιώσουμε τη ζωή του πολίτη. Και πάνω σε αυτό υπάρχει μια κοινή διαπίστωση, κύριε Γαβριλάκη, θα απευθυνθώ σε εσάς, ότι η είσοδο στην πόλη μας, οι τρεις εισόδοι στην πόλη μας, στην ενδοχώρα, από τα Χανιά, από τον Άγιο Νικόλαο και από τον Νότο, έχουν απαράδεκτη εμφάνιση. Θεωρείτε ότι αυτό συμβαίνει? Το πιστεύω απόλυτα. Και θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια λύση? Οι λύσεις αυτές, διότι συμφωνώ, σας λέω απόλυτα με τις παρατηρήσεις αυτές, όπως και με τις παρατηρήσεις του συναδέλφου. Σας λέω όμως ότι δεν είναι εύκολο σε ένα δήμαρχο, ο οποίος παραλαμβάνει, όπως σας είπα, τις υποδυσμενείς συνθήκες σε ένα δήμο, με τεράστια προβλήματα, με οικονομικά πάρα πολύ χαμηλά, δεν είναι δυνατόν μέσα σε μία τετραετία να φτιάξει όλη αυτή την πόλη. Η πόλη ήταν μία τουρκοκρατούμενη πόλη. Ήταν στενά, στενάκια, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια σιγά σιγά φτιάχνονται. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο Δήμαρχος να ξεκινήσει. Ο κύκλος είναι στο κέντρο, αναγκαστικά. Απαντώ στο θέμα του εκτός των τυχών. Οι ακτίνες είναι γύρω-γύρω από τον κύκλο. Μία-μία ακτίνα θα παίρνετε, θα φτιάχνετε, θα χτίζετε, θα φτιάχνουν τα πεζοδρόμια,
Δεν είναι όμως δυνατόν, σας λέω, και πιστεύω ότι είστε πάρα πολύ λογικός για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί σε 4 χρόνια και στην ουσία 2. Διότι τα 2 χρόνια τα πρώτα τα αναλώσαμε για να περατώσουμε τα έργα τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και έπρεπε για να μην χάσουμε τα χρήματα από το ΕΣΠΑ να τα περατώσουμε. Φανταστείτε να μην είχαμε περατώσει 30 τεράστια έργα ή μικρότερα έργα, τι θα ακούγαμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως ο Δήμος του Ηρακλείου, επειδή παράλαβε ένα ταμείο 25 εκατομμυρίων ευρώ και το έχει φέρει στα 53 εκατομμύρια ευρώ, όμως δεν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα όπου θέλει ο Δήμος, είναι πράγματα τα οποία αδικούν και τον κύριο Λαμπρινό αλλά και την παράταξη. Νομίζει ο κόσμος σου λέει ότι αφού έχει 53 εκατομμύρια κύριε Λαμπρινέ, γιατί δεν τα διαθέτεις να φτιάξεις στο Μασταμπά αυτό ή στη πατέλα του άλλου. Δεν είναι διαδικασίες τέτοιες και ο νόμος που άλλαξε 240 φορές που απαγόρευε στον Δήμαρχο να διαθέσει χρήματα για να κάνει ορισμένα έργα. Τώρα όμως πλέον μετά την τετραετία την πρώτη, την πενταετία την πρώτη, ζητούμε αυτή την ευκαιρία για να συνεχίσουμε τα έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα, π.χ. κόλπος Δερματά, σας λέω ένα παράδειγμα, για να μην αναφερθώ σε πολλά και σας κουράσω, και να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για αυτό το πράγμα. Υπήρχαν προτεραιότητες, μας λέτε, και δράσατε με βάση αυτές. Βεβαίως. Τώρα οι προτεραιότητες σας ποιες είναι? Οι προτεραιότητες είναι να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει με τόσα πολλά έργα που θα ήταν πολύ, λέει, έχω να σας αφήσω εδώ το πρόγραμμα μετά, είναι 40 σελίδες τα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο ονομαστικά διάστημα. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιο. Σας είπα ένα παράδειγμα, ας πούμε είναι ο κόλπος του Δερματά. Κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο. Οι διανοίξεις δρόμων. Το συγκοινωνιακό, το κυκλοφοριακό. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που έχει αυτή η πόλη όλα αυτά τα χρόνια, δεκάδες χρόνια, είναι το πρόβλημα της υδροδότησης. Τι έχει κάνει λοιπόν η παράταξή μας? Έχει αναλάβει ένα τεράστιο έργο, έχει διάθεση η κυβέρνηση με παρέμβαση του κυρίου Λαμπρινού και πήρε 25 εκατομμύρια για πρόσφατα για να αντικατασταθούν όλες οι σωλήνες που είναι οι υπόγειες κάτω από το Ηράκλειο, 250.000 μέτρα, 250 χιλιόμετρα σωλήνες αντικαθίστανται και ήδη ξεκίνησαν από τη Χρυσοπηγή και από το Μασταμπά και θα αρχίσουν και σε άλλα σημεία βέβαια, ώστε σε μερικά χρόνια να το Ηράκλειο να έχει και πόσιμο νερό κατευθείαν μέσα από τις σωληνώσεις αυτές, αλλά κυρίως να έχει πίεση και να μην έχει ανάγκη το να αποσελέμει αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Έχουμε κάνει 4 γεωτρήσεις και κάναμε και μία 5η μέσα στη ΔΕΙΑΗ, η οποία απογυψώνεται καθημερινά για να δίνει γύρω στα 21.000 κυβικά νερό την ημέρα στην πόλη του Ηρακλείου. Σε λίγο καιρό, όπως λέμεις, απλώς θα είναι μία βοήθεια προς την πόλη του Ηρακλείου. Είναι τεράστια έργα. Φανταστείτε, ασφαλτοστρώσεις. Υπάρχουν ήδη τα κονδύλια, είναι εγκεκριμένα. Αυτά τα πράγματα όμως χρειάζονται λίγο χρόνο. Τώρα ανασάναμε λίγο. Να ξεφύγουμε και λίγο από αυτό το κλίμα και να το πάμε αλλιώς. Κάποιες άλλες πόλεις της χώρας μας υπερηφανεύονται συχνά για την ταυτότητά τους, είτε αυτή είναι πολιτιστική, είτε είναι τουριστική, είτε είναι πολεοδομική. Θεωρείτε ότι η πόλη μας θα μπορούσε να αποκτήσει μια τέτοια ταυτότητα και να ξεχωρίσει και εκείνη? Μα ήδη έχει. Απευθυνθούμε και στους δύο κυρίους. Να σας πω εγώ. Να μιλήσει ο κύριος πρώτα. Λοιπόν, όσον αφορά την ταυτότητα της πόλης. Καταρχάς, η πόλη έχει την ταυτότητα, μια που το θέτετε, να το πω, είναι ενδιαφέρουσα αυτό το ερώτημα. Έχει την ταυτότητα που τη σκληροδότησαν οι Βενετοί. Δηλαδή, όταν θέλουμε να δείξουμε την πόλη του Ηρακλείου, τη δείχνουμε το Γκούλε, το Κάστρο, το θαλάσσιο Κάστρο και τη Λόζια. Δείχνουμε κάτι σύγχρονο? Υπάρχει κάτι σύγχρονο? Δεν υπάρχει τίποτα. Τουλάχιστον φτιάξουμε μια πόλη η οποία να είναι φιλική προς τους πολίτες και προς τους επισκέπτες της, καταρχάς. Και μετά έπονται τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε καταφέρει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Μπορεί να υπάρχει καλή πρόθεση εκ μέρους του κυρίου Λαμπρινού που ήδη διοικεί το Δήμο 5 χρόνια, αλλά περίπου 5 χρόνια, 4,5 χρόνια, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε στη ζωή μας. Εγώ βλέπω που περπατάω, οι δρόμοι είναι αδιάβατοι, είναι χωράφια, γυρολεξία. Δεν με ενδιαφέρει αν σε 1, 2, 3 χρόνια έχει εξοικονομήσει τα κονδύλια να τις τρώσει. Το θέμα είναι τόσα χρόνια είναι οι δρόμοι χωράφια. Αυτά πρέπει να τα δούμε, είναι πολύ σοβαρά θέματα για όλους μας. Επίσης, τον όρμο του Δερματάπουλη, κύριος Γαβριλάκης, το ακούω τώρα 3 χρόνια. Ότι είναι έτοιμο, το επόμενο 6 μήνες φτιάχνεται, το επόμενο 6 μήνες φτιάχνεται. Και όλο φτιάχνεται. Τόσο αργά πλέον. Ξέρετε κάτι, πρέπει να γίνεται κάποια πράγματα πιο γρήγορα και όχι να τα αφήνουμε για τον πολύ μακρινό μέλλον. Είναι πολύ σημαντικά να κάνουμε κάποια πράγματα άμεσα. Με όλο το σεβασμό στην παρατήρησή σας, η οποία είναι πολύ λογική, σας ενημερώνω ότι θα θυμάστε ότι ο κόλπος του Δερματά παραλήφθη το 2000, όχι παραλήφθη, έπαθε μια τεράστια ζημιά το 2010. Mm. Το 2010, επί δημαρχίας του κυρίου Κουράκη, έπεσε όλο το δεξί κομμάτι που πάει προς τη θάλασσα. Φανταστείτε να μην επενέβαινε το 2014 ο Δήμος Ηρακλείου το 2016 επιπλέον και να κάνει στηρίγματα και να έφευγε όλο το παραλιακό κομμάτι και να έπεφτε μέσα στη θάλασσα. Εμείς τουλάχιστον το παραλάβαμε το 2016, το προχωρήσαμε, κάναμε όλες τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε για να κάνουμε την προσάμωση. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα τόσα χρόνια ο όρμος του Δερματά? Από ποια χρονολογία και μετά? Από τότε που αναλάβατε εσείς τα δικά σας έργα. Σας εξηγώ. Το 2016 που ξεκίνησαν οι εργασίες για τη στήριξη του κόλπου του Δερματά, είναι τώρα 2,5 χρόνια. Ξέρετε τι υπέστη ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο αυτό? Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή ενώ έπρεπε, είχαμε κανονίσει τα πάντα και την προσάμωση η οποία γίνεται με διεθνή στάνταρτς από το εξωτερικό για να γίνει η αμμουδιά, χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Mm-hmm. Όλα αυτά τα έχουμε αγοράσει, τα έχουμε ετοιμάσει, τα έχουμε έτοιμα και ξαφνικά το Συμβούλιο έδωσε το αρνητική απάντηση. Το αρχαιολογικό εννοείται. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν εμείς να συνεχίσουμε και ο κύριος Λαμπρινός και η Δημοτική Αρχή προσπαθούν με μεγάλο πάθος για αυτό το πράγμα, διότι αυτό τώρα θα το τελειώσουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα να το τελειώσουμε και να είναι προς όφελος του ηρακλειώτικου κοινού. Κοιτάξτε. Κάθε έργο που γίνεται το επικροτούμε και συγχαίρουμε αυτούς που το κάνουν. Θα επικροτήσετε και αυτό σύντομα. Εννοείται. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνονται γρήγορα έργα, να γίνονται περισσότερα έργα, γιατί ξέρετε κάτι. Όταν πρέπει να γίνει. Δεν έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί σα. Κουβέντα κάνουμε. Η άποψή μου είναι η εξής. Όταν πρέπει να γίνουν 100 έργα σε μία πόλη και γίνονται 5. Και ο δήμαρχος που τα έχει κάνει λέει, μα εγώ έκανα 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, μα είναι άλλα 95 που δεν έχετε κάνει. Ή που θα έπρεπε να έχει κάνει και δεν τα έχετε κάνει ακριβώς. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Συμφωνώ. Ότι πραγματικά η πόλη, παρόλα αυτά που τα όργα που επικαλείστε, έχει τεράστιες ελλείψεις. Ακούστε, μας δεν πιστεύει ο τηλεοπτικός χρόνος. Θα ήθελα εγώ να κλείσουμε ένα ωραίο μήνυμα. Εν συντομία. Είναι ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά σαν πολίτη του Ηρακλείου με ενοχλεί φοβερά. Δηλαδή όταν κριτικάρεται μια δημοτική αρχή ή αδίποτε αρχή για πράγματα στα οποία δεν φταίει. Δηλαδή όταν ο κύριος Κουράκης πήρε 12 μηχανικούς από το Δήμο Ηρακλείου, ενώ δεν έπρεπε να τους βγάλει από το Δήμο, διότι έχουμε στενότητα όχι χρημάτων, αλλά δεν μπορεί να εκτελεστούν από τους μηχανικούς του Ηρακλείου όλα αυτά τα έργα σε όλο το νησί, σε όλη την πόλη, σε όλη την πόλη χωρίς μηχανικούς. Ο κ. Κουράκης λοιπόν τι έκανε, ενώ είχε τη δυνατότητα να τους κρατήσει αυτούς τους μηχανικούς, τους πήρε και τους έβγαλε από το Δήμο Ηρακλείου, με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να προσπαθήσουν να τρέξουν τα έργα. Συν τη γραφειοκρατία, που είναι ο κυριότερος αντίπαλός μας. Όλα αυτά τα έργα που λέτε εσείς χρειάζονται άδειες για να γίνουν. Δεν πάει αυθαίρετα ο Δήμος να πει σήμερα μου κάπνισε, θα πάω να φτιάξω τον κόλπο του Δερματά. Έχει κάνει έτοιμα ο Δήμος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο πάρα πολύ. Μια εξαιρετική συζήτηση. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να κλείσουμε όμορφα. Έχουμε χρόνο. Λίγο χρόνο γενιά. Ένα λεπτό. Ωραία. Έτσι να κλείσουμε λίγο όμορφα και να ελαφρύνουμε το κλίμα.
Διάβασα το στο βιογραφικό σας ότι είστε εθελοντής. Πώς μπορεί λοιπόν ο εθελοντισμός να βοηθήσει στο καλύτερο αύριο της πόλης και της δικής μας ζωής προφανώς? Ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει να δίνουμε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο μας, να βελτιώνουμε την πόλη μας και τη ζωή μας στην πόλη. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, στο 20ο Δημοτικό Σχολείο υπάρχει ο δρόμος που είναι Ανδρέα Νάθενα, δεν κάνω λάθος, είναι περνάει μπροστά του. Εκεί υπήρχε ένα μονοπατάκι. Ανέβαιναν λοιπόν τα παιδιά και οι γονείς. Πήγα λοιπόν προημερών. Έσκαψα αυτό το μονοπατάκι, το διαπλάτινα, καθάρισα από τα χόρτα, έβαλα και δύο πέτρες από την πάνω μεριά από την κάτω και έφτιαξα το μονοπάτι του ώστε να περνάει ο κόσμος. Τόσο απλά. Μόνος μου. Εκεί πηγαίνει και εγώ σχολείο. Πάρα πολύ ωραία. Σύνταση. Συγχαίρω και εγώ. Και μπράβο σας. Αυτό είναι κάτι. Υπάρχει ένα παρκάκι κοντά στη γειτονιά μου. Πάνε κάθε μέρα τα παιδιά και κάνουν ευεγγέρα. Αφήνει ένα σωρό σκουπιδάκια. Πάω εγώ κάθε εβδομάδα μία φορά και τα μαζεύω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αν το κάναμε όλοι μας, οι δρόμοι μας θα ήταν καθαροί, δεν θα είχαμε απέτηση από το Δήμο κάθε ένας να έχει ένα οδοκαθαριστή για κάθε δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό. Οι παραλίες μας, οι θάλασσες. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και όμορφο και να το προωθούμε αυτό και μέσα από εδώ και γενικότερα να το προωθούμε, να κάνουμε πράγματα όλοι μας, να βοηθάμε. Ακριβώς. Και παρακινώ τους δημότες πραγματικά να αγαπήσουν την πόλη τους. Η πόλη τους δεν είναι μόνο το σπίτι τους, είναι και έξω, ο δρόμος τους, είναι η περιοχή τους. Και αυτή νομίζω είναι και η βασική αρχή μας για να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι στο ακριβώς, μέλλον. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά είναι θέμα παιδείας πλέον και της κάθε οικογένειας προς τα παιδιά, αλλά και της πολιτείας προς τους πολίτες, να δείχνει καθημερινά το δρόμο στο τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για σκουπίδια και την ίδια στιγμή να βλέπω εγώ τον άλλο να ανοίγει το παράθυρο το μεσημέρι που ερχόμουν και να μου πετάει μια μπανάνα στη μούρη. Με συγχωρείτε την έκφραση. Ναι, ναι. Και την ίδια στιγμή να μιλάμε για πολιτισμό. Ο πολιτισμός δεν είναι αυτός. Η παιδεία πάντως εκτός από την καλλιέργειά της επιβάλλεται κιόλας. Βέβαια. Με τη δημοτική αστυνομία. Έτσι. Ένα μεγάλο θέμα που δεν το θίξαμε. Είναι τώρα. Μεγάλο θέμα, ναι, το έχουμε θίξει άλλες φορές και θα έχουμε την ευκαιρία να το θίξουμε ξανά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση, επικοδομητική. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε αυτό αγώνα που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς τα ίδια. Να πούμε καλό απόγευμα, Αλέξη. Ήρθε η ώρα. Ναι, σε ευχαριστώ. Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα λοιπόν. Μαζί ξανά αύριο στις 4. Και να περάσετε όμορφα σήμερα.